Μαρτίου ήταν τον περασμένο Οκτώβριο, όπως η ίδια η 37χρονη είχε αποκαλύψει στην κατάθεσή της. Υπήρξε ένταση μεταξύ μας κατά καιρούς. Τον Οκτώβριο του είχα ζητήσει να χωρίσουμε. Παρότι δεν ήταν βίαιος, ήταν δύσκολος χαρακτήρας. Σε αδημοσίευτες δηλώσεις του Απόστολου Λύτρα που έφερε στο φως το χαμογέλα και πάλι, ο γνωστός ποινικολόγος μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τη σύζυγό του, λέγοντας πως ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Με το που την είδα, μου άρεσε. Είμαι άνθρωπος της οικογένειας. Με ικανοποιεί το να βρίσκομαι την οικογένειά μου. Γι' αυτό και προσπαθώ όταν έχω οποιονδήποτε χρόνο να τον αφιερώνω στην οικογένειά μου. Περνάω ωραία στο σπίτι. Αυτό, όπως φαίνεται, σταμάτησε να ισχύει τους τελευταίους 8 μήνες. Τον περασμένο Οκτώβριο ήταν η πρώτη φορά που συζήτησαν για διαζύγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση από τον περασμένο Γενάρη, χωρίς ωστόσο να αλλάξει τίποτα ουσιαστικό στην καθημερινότητά τους. Το ζευγάρι συνέχισε να μένει κάτω από την ίδια στέγη, αλλά και να εργάζεται στο ίδιο δικηγορικό γραφείο. Προσπαθούμε στο σπίτι να μην συζητάμε για θέματα που αφορούν τη δουλειά μας. Δηλαδή, με το που κλείσουμε την πόρτα του σπιτιού μας, προσπαθούμε αυτά να τα αφήσουμε έξω. Από εκεί και μετά είναι μια πολύ καλή δικηγόρος και μέσα στο γραφείο τα έχουμε βρει. Πληροφορίες θέλουν το ζευγάρι να είχε μοιράσει τα πάντα, από λογαριασμούς, χρήματα και περιουσίες, μέχρι τις υποθέσεις του δικηγορικού γραφείου. Με τον χωρισμό να έχει προαποφασιστεί, η Σοφία Πολυζωγοπούλου αθόρυβα άλλαξε την επαγγελματική της κατάσταση στο Facebook, δηλώνοντας πως εργάζεται πλέον σε δικό της γραφείο. Και ενώ οι ίδιοι κανόνιζαν μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια στο τότε βελούδινο διαζύγιο τους, μια σειρά από αναρτήσεις στο Facebook έδειχναν ακριβώς το αντίθετο. 25 Ιανουαρίου εύχονταν καλή χρονιά με σύσσωμη την ομάδα του δικηγορικού τους γραφείου. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Στις 11 Μαρτίου έκαναν ίσως την τελευταία κοινή τους εμφάνιση σε έναν γάμο στα Χανιά όπου ήταν καλεσμένοι. Με τον δήμαρχο της αγαπημένης μου πόλης των Χανίων στο γάμο του Σύφη μας. Και ανήμερα της 25ης Μαρτίου πόζαραν σαν αγαπημένη οικογένεια. Με τον Λύτρα να αγκαλιάζει τότε τρυφερά τη Σοφία Πολυζωγοπούλου και εκείνη να χαμογελά ανέμελη. Χρόνια πολλά σε όλο τον Ελληνισμό. Η εικόνα που έδειχναν προς τα έξω ήταν εντελώς διαφορετική από ό,τι συνέβαινε πίσω από κλειστές πόρτες. Είναι ενδεικτικό πως σε συνεντεύξεις μιλούσαν για το πώς μαγείρευε ο ένας τον άλλον. Και έτσι έχω μαγειρέψει και μαγειρεύει. Είναι και καλή μαγείρισα. Περνάει και από το στομάχι ο έρωτας, έτσι. Για όνομα του Θεού. Ενώ στην κατάθεσή της η Σοφία Πολυζωγοπούλου αποκάλυψε ένα άλλο χόμπι του γνωστού ποινικολόγου που ήταν τα όπλα. Γνώριζα ότι έκανε σκοποβολή από χόμπι. Δεν συμφωνούσα που είχε όπλα στο σπίτι και του είχα ζητήσει πολλές φορές να τα απομακρύνει. Από την πρώτη στιγμή η Σοφία Πολυζωγοπούλου είχε ξεκαθαρίσει πως δεν υπήρξε ανάλογη συμπεριφορά του στο παρελθόν και πως όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου όταν ο Λύτρας της έκανε σκηνή ζηλοτυπίας. Πλέον οι επόμενες κινήσεις της 37χρονης αναμένεται να είναι εκείνες της αίτησης διαζυγίου αλλά και της αποκλειστικής επιμέλειας της 9χρονης κόρης τους. Βλέπετε την Άσπα Μπαλέτα. Είναι κοντά μας ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας, που τον ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σας. Και θα δούμε σε λίγο ξανά και τον κύριο Όθωνα Παπαδόπουλο. Όπως σας είπα λοιπόν από την αρχή της εκπομπής, αυτό που θα παρακολουθήσετε τώρα είναι πράγματα, επισημάνσεις και θέσεις, τις οποίες μας έχει μεταφέρει το περιβάλλον της Σοφίας Πολυζωγοπούλου. Όπως πάντα, όλα τα ρεπορτάζ που παρουσιάζουμε από την εκπομπή μας είναι απολύτως αξιόπιστα και απολύτως τεκμηριωμένα. Άρα, εξηγώ ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για ό,τι ακούσετε, γιατί έχουμε και εμείς κάνει την προσπάθεια να το μεταφέρουμε με απόλυτα πιστικό τρόπο και πιστό τρόπο σε αυτά τα οποία το περιβάλλον μιας γυναίκας, η οποία χωρίς αμφιβολία έχει υποστεί ένα φοβερό σοκ, έχει υποστεί τραυματισμό, έχει περάσει το σοκ της ζωής της από ό,τι συνέβη, όχι το Σάββατο που μας πέρασε, αλλά το προηγούμενο Σάββατο, μέσα στην Φεράρι που έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, το περιβάλλον της κυρίας Πολυζωγοπούλου απαντάει σε πολλά πράγματα τα οποία έχουν τεθεί. Άσπα, για εξήγησέ μας. Νίκο, θα ακούσουμε αρχικά το περιβάλλον της να μιλάει για μια δολοφονία χαρακτήρα εις βάρος της. Όλο αυτό το διάστημα λέει ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, αλλά και ανακρίβειες. Επίσης, ξεκαθαρίζει ότι το γραφείο λειτουργεί κανονικά. Οι εργαζόμενοι έχουν πληρωθεί και ότι γι' αυτό έχει φροντίσει η ίδια η Σοφία Πολυζωγοπούλου. Να πούμε ότι είναι το κομμάτι αυτό που στην ουσία το περιβάλλον της κυρίας Πολυζωγοπούλου απαντάει σε πολλά σχόλια τα οποία έγιναν.
ότι η κυρία Πολυζωγοπούλου περίπου αξιοποίησε το περιστατικό, έφτιαξε το περιστατικό. Γενικά δηλαδή ότι κάποιοι επιχείρησαν να τις ρίξουν ευθύνη για ό,τι συνέβη. Υπήρξαν και σκρά σχόλια. Και υπήρξαν ακριβώς. Και επειδή δεν αφορούν εμάς αυτά, εμείς από την αρχή είχαμε την αντίθετη κατεύθυνση, θέλω να το πω και να το τονίσω. Εδώ μιλάμε για μια γυναίκα η οποία δέχτηκε μια τρομερή επίθεση. Τρομερή επίθεση πραγματικά. Και αν μη τι άλλο, στην κατάσταση που είναι, κατά τη γνώμη μου είναι σχόλια τα οποία είναι ανεπίτρεπτα. Απαντάει όμως και στο κομμάτι του γραφείου, γιατί υπήρχε αυτή η ιστορία που έλεγε ότι το γραφείο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άλλα πράγματα λέει η κυρία Πολυζωγοπούλου. Ελάτε να δούμε το πρώτο κομμάτι και θα καταλάβετε γιατί θα το ερμηνεύσουμε μετά. Το μόνο που δεν έχει υποθεί είναι ότι η Σοφία έστησε τον ξυλοδαρμό. Μόνο αυτό δεν έχει πει η πλευρά του Λύτρα. Η Σοφία δεν είναι αυτό που παρουσιάζουν. Γίνεται μια δολοφονία χαρακτήρα αυτό το διάστημα. Προσπάθησαν με τα μηνύματα στο Viber να παρουσιάσουν το θύμα κάπως. Έχουν διατυπωθεί ανακρίβειες σχετικά με το ποσό που υποτίθεται ότι βρίσκεται στο σπίτι του θύματος. Αυτή η λανθασμένη πληροφορία κάνει το θύμα και το παιδί της να κινδυνεύουν χωρίς λόγο. Έχει καταθέσει όλα τα στοιχεία στη δικαιοσύνη. Τα μηνύματα που εστάλησαν στη Σοφία όλες εκείνες τις ημέρες ήταν μια καλωστημένη παγίδα προκειμένου να γίνει το θύμα θήτης και να τραμπουκιστεί. Γίνεται μια προσπάθεια ώστε να προβληθεί το θύμα ως μια γυναίκα που δεν είναι επαγγελματίας και αφήνει ένα γραφείο να καταρρεύσει, ενώ η ίδια έδωσε εντολή να πληρωθούν όλοι. Το γραφείο κινείται κανονικά. Έχουν κοπεί τα πάντα. Εισιτήρια, παράβολα, όχι από τη Σοφία που είναι στο κρεβάτι, αλλά έχει φροντίσει εκείνη να μην μείνει κανένας απλήρωτος. Το θύμα μπορεί να κοιτάει στα μάτια το παιδί της, ακόμη κι αν είναι μαυρισμένα. Θα κάνω μια επισήμανση. Για να αποκωδικοποιήσω κάτι που ίσως δεν λέγεται εμφανώς, αλλά που το δικό μας ρεπορτάζ το δείχνει. Φαίνεται ότι και μέσα στο γραφείο υπάρχει μια διάσταση. Το λέω γιατί από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο υπήρχαν μηνύματα, τα οποία αναφέρει η κυρία Πολυζωγοπούλου. Αυτά τα μηνύματα λοιπόν που έλεγαν ότι το γραφείο μπορεί να μην λειτουργεί, ότι υπάρχουν νέοι συνεργάτες στο γραφείο που δεν έχουν τα 100 ευρώ να βάλουν από την τσέπη τους για να κάνουν ένα ταξίδι, να τρέξουν τις ιστορίες, η κυρία Πολυζωγοπούλου τα θεωρεί στημένο παιχνίδι. Δηλαδή λέει ότι τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει, έχω φροντίσει εγώ να πληρώσω, το γραφείο λειτουργεί κανονικά και αυτοί οι οποίοι έγραφαν αυτά που έγραφαν και μου τα έστελναν για να με παγιδεύσουν. Αυτή είναι μια σοβαρή καταγγελία που δείχνει και μια άλλη διάσταση στην όλη υπόθεση. Θα έλεγα ότι σε ένα βαθμό μπορεί να λειτουργεί και να δικαιολογεί και την αντίδρασή της το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης όταν έγινε το επεισόδιο στην αυλή του σπιτιού της. Ακριβώς. Ήταν τρία πρόσωπα που επιχείρησαν να μπουν στο σπίτι. Ήταν ένας δικηγόρος και δύο η πρώην σύζυγός του και η κόρη του από τον πρώτο γάμο. Φαίνεται λοιπόν ότι η κυρία Πολυζωγοπούλου θεωρεί ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν μια παγίδα για αυτήν. Τα μηνύματα και η προσπάθεια να μπει στο σπίτι. Τι λέτε κύριε Βαλάσκα. Καταδεικνύεται με την απλή σκέψη ότι ενδεχομένως εάν τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι τα έπαιρναν η πρώην σύζυγος, η κόρη και ο συνεργάτης, γιατί προσέξτε, όλοι όσοι δουλεύουν στο γραφείο καταδεικνύονται σαν συνεργάτες του κυρίου Λύτρα. Όλοι. Πλην όμως, η βασική συνεργάτης του κυρίου Λύτρα ήταν η σύζυγός του, ούτως ώστε υπήρχε ένα άλλο καθεστώς εκεί πέρα. Ενδεχομένως να είχαν δημιουργηθεί και στρατόπεδα, δεν το ξέρουμε ακόμα. Εγώ θα έβαζα και μια ακόμα παράμετρο. Και γι' αυτό ξεκίνησα να το λέω και πριν. Φαίνεται ότι από τον Οκτώβριο που Πολυζωγοπούλου και Λύτρας αποφάσισαν ότι μάλλον δεν θα συνεχίσουν να ζουν μαζί, έφτιαξαν και τους δικούς τους δρόμους και ίσως δημιουργήθηκαν και ομάδες. Κάποιοι άνθρωποι από το γραφείο βρέθηκαν είναι σίγουρο κοντά πια στην κυρία Πολυζωγοπούλου, κάποιοι πιο κοντά στον είναι κύριο σίγουρο. Λύτρα. Είναι σίγουρο. Και κοιτάμε στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν προσληφθεί από την κυρία Πολυζωγοπούλου κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με τον σύζυγό της, ποιοι ήταν οι τελευταίοι, θα μπορούσαμε να πούμε, οι οποίοι είχαν έρθει με δική της εντολή στο γραφείο. Θα πει τώρα ο κακόπιστος, κακεντρεχής, δεν ξέρω, να γιατί δεν ήθελε να τα δώσει τα λεφτά. Πληρώθηκαν όλοι. Θα μπορούσε να το πει κάποιος υποθετικά. Ναι. Ότι τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι και όπου έχουν αναφερθεί μέσα και από τα μηνύματα του κυρίου Λύτρα, ενδεχομένως θα πήγαιναν κάπου αλλού, αλλά δεν θα πήγαιναν εκεί που έπρεπε να πάνε. Λέει στους υπαλλήλους. Λέει πολλά πράγματα για τα χρήματα το περιβάλλον της κυρίας Πολυζωγοπούλου και θα τα ακούσετε παρακάτω. Πολλά. Και για την κόρη του από τον πρώτο του γάμο και τις σπουδές της. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι η ίδια λέει και
Το περιβάλλον της λέει και πρέπει να το μεταφέρουμε ότι δεν υπήρχαν τόσα χρήματα. Γιατί γινόταν μια κουβέντα, κανείς δεν ήξερε πόσα είναι, αλλά κάποιος έλεγε. Α, είναι δεν αναφέρει πόσα όμως. Ναι, δεν είναι και υποχρέωσή της να αναφέρει. Τώρα δεν μας πει πόσα χρήματα έχει στο σπίτι της. Γιατί υπόθηκε δημοσιογραφικά και από πάρα πολλές εκπομπές και ανέβηκε και στον τύπο ότι αυτά τα χρήματα ήταν ένα πολύ μεγάλο και ένα σεβαστό ποσό. Διότι ο κάθε δημοσιογράφος. Που εκπληστηριάζεται αύριο. Η κυρία Πολυζωγοπούλου λέει όχι. Δεν είχα τόσα πολλά, δεν είχε ή δεν είχαμε τόσα πολλά χρήματα στο σπίτι. Αυτό λοιπόν είναι που λέει το περιβάλλον της, άρα και εμείς αυτό μεταφέρουμε και από αυτού κάνουμε τα σχόλια. Ακριβώς. Τώρα, θα πάμε σε ένα δεύτερο κομμάτι όσον μας μεταφέρει το περιβάλλον της κυρίας Πολυζωγοπούλου, το οποίο είναι και σοβαρό και έχω να σας ρωτήσω πράγματα. Η κυρία Πολυζωγοπούλου βάζει ένα ζήτημα έρευνας μετά το δραματικό περιστατικό. Το οποίο δημιουργεί ερωτηματικά αν η έρευνα έγινε πλήρης. Και λέει μια δική της εκδοχή που οφείλουμε να την ακούσουμε και να τη δούμε με ενδιαφέρον. Λέει ότι στο σπίτι το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης η εισβολή εντός εισαγωγικών από τους τρεις δεν έγινε για να πάρουν τα χρήματα. Έγινε για άλλο λόγο, Άσπα. Για πες μας. Νίκο, ο λόγος που ισχυρίζεται το περιβάλλον της κυρίας Πολυζωγοπούλου ότι πήγανε στο σπίτι εκείνο το βράδυ ήταν για να πάρουν τα κλειδιά του αυτοκινήτου, μέσα στο οποίο το προηγούμενο βράδυ είχε χτυπήσει την Σοφία Πολυζωγοπούλου ο Απόστολος Λύτρας. Μάλιστα, η ίδια ισχυρίζεται ότι ένα από τα μηνύματα που της είχε στείλει ενώ απαγορευόταν λόγω των περιοριστικών όρων ήταν να του παραδώσει το συγκεκριμένο κλειδί του αυτοκινήτου. Το περιβάλλον της κυρίας Πολυζωγοπούλου λέει ότι ο Απόστολος Λύτρας επεδίωκε το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης, τρεις ημέρες μετά το δραματικό επεισόδιο, να πάρει το αυτοκίνητο και τα κλειδιά του αυτοκίνητου. Υπενισόμενοι ότι το αυτοκίνητο που έπρεπε να ελεγχθεί από την αστυνομία, γιατί είναι τόπος ενός αδικήματος. Μπορεί να είχε πράγματα. Μπορούμε να πούμε γιατί δεν ελέγχθηκε. Ναι, μπορεί να είχε πράγματα τα οποία θα επιβάρυναν την θέση του κατηγορούμενου, το ήξερε και γι' αυτό ήθελε να πάρει οπωσδήποτε το αυτοκίνητο. Ξαναλέω, δεν το ισχυριζόμαστε εμείς, λέει το περιβάλλον της κυρίας Πολυζωγοπούλου. Ελάτε να ακούσουμε. Εκείνη τη μέρα που μπούκαραν στο σπίτι το έκαναν επίτηδες. Ήθελαν να πάρουν τα κλειδιά του αυτοκινήτου που μέσα σε αυτό έδιρε τη Σοφία, τη Φεράρι. Αυτά έψαχναν για να μην πάρει η αστυνομία το αυτοκίνητο και το κατασχέσει. Από τη στιγμή που έσπασε η μύτη της υπήρχαν αίματα στο αυτοκίνητο. Μπορεί να μην θεώρησε η αστυνομία ότι χρειάζεται να το ελέγξει από τη στιγμή που είναι επιβεβαιωμένο από την ιατρική βεβαίωση. Από τις κάμερες φαίνεται σε ποιο αυτοκίνητο ήταν. Πίστευαν ότι η Σοφία δεν έχει γυρίσει ακόμα από εκεί που είχε πάει και πήγαν στο σπίτι. Πράγματα ατούτα είχε πάρει η κόρη του Απόστολου Λύτρα νωρίτερα. Ακόμα και στο πρώτο μήνυμα που της έστειλε ο Λύτρας, που απαγορευόταν να τη στείλει, ζητούσε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Εδώ να πούμε τι είχε η αστυνομία. Να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί αυτό που λέει τώρα το περιβάλλον της κυρίας Πολυζωγοπούλου είναι κάτι καινούριο. Λέει δηλαδή ότι όταν την προηγούμενη Τρίτη πήγαν στο σπίτι η κόρη από τον πρώτο γάμο, η πρώην σύζυγος και ο δικηγόρος από το γραφείο. Θεωρεί το περιβάλλον της κυρίας Πολυζωγοπούλου ότι πήγαν νομίζοντας ότι η Σοφία Πολυζωγοπούλου δεν ήταν στο σπίτι της. Μπήκαν με τα κλειδιά, ο στόχος ήταν να πάρουν τη Φεράρι και να μην είναι η Φεράρι εκεί ως αποδεικτικό του εγκλήματος. Είναι σκηνή εγκλήματος. Η Φεράρι το έγκλημα το λέω με την έννοια της παράνομης πράξης που έχει συντελεστεί και ομολογηθεί. Άρα λοιπόν λέει ο ίδιος ο Λύτρας, από την πρώτη στιγμή που δεν επιτρεπόταν, μου έστελνε μηνύματα και μου ζητούσε το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο θα μπορούσε να πει κάποιος μπορεί να το θέλει ο Λύτρας για να κυκλοφορήσει. Τώρα δεν ξέρω με το κλίμα των ημερών εκείνων πόσο εύκολο θα ήταν στον Απόστολο Λύτρα να μπει σε μια Φεράρι και να αρχίσει να την οδηγεί και δεν το ξέρω. Αλλά στην ουσία αυτό που μας δείχνει είναι ότι κάτι μπορεί να υπήρχε στο αυτοκίνητο που ο Λύτρας ήθελε να μην ερευνηθεί. Πρώτον, το παράξενο είναι ότι και η ίδια δεν το καταδεικνύει. Σωστό. Θα μπορούσε η ίδια να πει ότι ήθελα να πάρουν τη Φεράρι γιατί μέσα στη Φεράρι υπήρχε μαύρο όπλο, υπήρχε κόκα. Μέσα στη Φεράρι υπήρχαν αυτά τα στοιχεία. Μην λέμε πράγματα τώρα. Εγώ σας λέω τι λέει ο κόσμος. Αυτά δεν ισχύουν. Λέμε παραδείγματος χάρη. Ίσως είχε αποδεικτικά στοιχεία της βαρβαρότητας του επεισοδίου. Κύριε Βαγγελάτο, εγώ δίνω μια σφαιρική και ολοκληρωμένη σκέψη με το παραδείγματος χάρη. Παραδείγματος χάρη όπως κάνει η αστυνομία.
Τι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, μία άλλη κυρία ή κάποιος να ισχυριστεί έτσι ούτως ώστε να κατηγορηθεί περαιτέρω για την πράξη του ο σύζυγός της. Ναι. Γιατί πέραν της Φεράρι, η οποία επικουρικά θα μπορούσε μόνο να ερευνηθεί από την ελληνική αστυνομία, όλα τα άλλα ήταν πεντακάθαρα. Είχαμε την έκθεση του γιατρού. Γιατί δεν ερευνήθηκε. Είχαμε φωτογραφίες. Όλα είναι έτσι, αλλά σε ένα τόπο... Είχαμε καθομολογία δράστη. Κύριε Παλάσκα, το ερώτημά μου είναι το εξής. Εδώ μιλούμε για ένα κακούργημα. Ναι. Ο τόπος που έχει συντελεστεί αυτό το κακούργημα, ναι, γιατί δεν ερευνήθηκε από την... Γιατί υπάρχουν δύο point έρευνας τα οποία δεν έγινε και τα οποία... Δεν μπορώ να τα διευκρινίσω εγώ, ας τα διευκρινίσει η ελληνική αστυνομία μέσω του αρχηγείου. Ποια είναι τα δύο point όμως, να σας τα πω. Μου κάνει εντύπωση. Το πλοίο αυτό, τη Θαλαμίγο, η οποία θεωρείται υπαίτια για την πυρκαγιά στην Ύδρα, ναι, την κατέσχεσε το ελληνικό κράτος. Ναι. Ναι. Το αυτοκίνητο στο οποίο έγινε ένα έγκλημα. Γιατί δεν το ερεύνησαν, δεν λέω να το κατασχέσουν, αλλά γιατί δεν το ερεύνησαν, γιατί θα μπορούσαν να βρουν κάτι το οποίο μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Οποιοδήποτε ενδιαφέρον. Δεν είναι λίγο περίεργο? Από την ελληνική αστυνομία, εξ όσων γνωρίζω και έχω μιλήσει, δεν θεωρήθηκε από τη στιγμή που υπήρχε καθομολογία ανδράστης ο τόπος στον οποίο έγινε το έγκλημα τόσο σοβαρός να ερευνηθεί, από τη στιγμή που δεν ανέφερε κάτι άλλο το οποίο θα κινούσε τις υποψίες της ελληνικής αστυνομίας για να ψάξει περαιτέρω από την ίδια την παθούσα. Προσέξτε να σας πω. Υπάρχουν δύο point που πρέπει να τα πούμε και να τα αναφέρουμε. Ένα point είναι γιατί δεν έγινε αμέσως έρευνα στο αυτοκίνητο, αλλά αυτό βγαίνει μετά και εγώ αν ήμουν στην ομάδα συλλήψεως δεν θα το είχα ερευνήσει, σας το λέω ευθέως και δημοσίως. Και άλλο point, γιατί δεν έγιναν αμέσως εξετάσεις στον κύριο Λίτρα άμα τη σύλληψή του. Δηλαδή, ένα αλκοτέστ, μια τοξικολογική, κάτι, διότι θα έπρεπε να δουν οι αστυνομικοί εάν ήταν υπό την επίρρεια από κάτι που δεν φαινόταν. Αυτά τα δύο point, ναι, είναι θολά και δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμα. Το αυτοκίνητο λιγότερο θολό, γιατί σας λέω είχαμε καθομολογία. Πάμε λίγο και στον κύριο Παπαδόπουλο, γιατί έχουμε και άλλα αρκετά να ακούσετε. Κύριε Παπαδόπουλε, τι λέτε για όσα μέχρι τώρα έχουν ακουστεί? Κοιτάξτε, η διοκτική αρχή πρέπει καλύτερα να αποδείξει, να συλλέξει στοιχεία για μια καταγγελία. Εφόσον η καταγγελία αποδείχθηκε και ακολούθησε και ομολογία, θεωρώ ότι χωρίς να έχει κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο ή κάποια αναφορά, δεν υπήρχε κάποιος λόγος για να προχωρήσει στις περαιτέρω έρευνες. Το αδίκημα το οποίο ερευνά το είχε ήδη διαλευκανθεί. Έγινε σαφές αν υπήρχε επίθεση και προέκυψε ότι υπήρχε. Ποιος την έκανε, προέκυψε ποιος την έκανε, το ομολόγησε και ο ίδιος. Οπότε έχουμε το αδίκημα, έχει αποδειχθεί πλήρως και δεν υπάρχει περαιτέρω λόγος. Αλλά θέλω να πω κάτι ακούγοντας αυτά. Θα ήθελα να σημειώσω το εξής. Νομίζω ότι η τηλεόραση πρέπει να ακολουθεί και να καταγράφει τα δεδομένα της πραγματικής ζωής και όχι το αντίθετο. Έχουμε πράγματι μια αντιδικία που εξελίσσεται σε μια διαρκείας τηλεδίκη μεταξύ των δύο σύζυγων ή πρώην συντρόφων ή οτιδήποτε είναι, αφορά καθαρά τα αυστηρά προσωπικά τους δεδομένα, ξέρουν οι ίδιοι καλύτερα από τον καθένα. Από εκεί και πέρα πράγματι βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαμάχη και σε επίπεδο επικοινωνιακό, για την οποία η κρίση, η προσωπική κύριε δική μου κρίση, θα μου επιτρέψετε να πω τον τρόπο που εμείς το προσεγγίζουμε. Υπάρχει μια διαμάχη που θα υπήρχε σε κάθε τέτοια περίπτωση. Όμως το ενδιαφέρον για μας βρίσκεται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το θεσμικό. Αυτό που συζητούσαμε και μαζί πριν, οι τοποθετήσεις του Αρείου Πάγου, όλη η νομική συζήτηση που γίνεται. Και το δεύτερο είναι τα ζητήματα της βίας, της ενδοοικογενειακής βίας. Τεράστια σημασία θέμα. Τεράστια σημασία. 61 περιπτώσεις. Θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο. Και η εκμετάλλευσή τους από τη μια ή την άλλη πλευρά. Δεν το βάζω εδώ κάπου. Δηλαδή, κάποιος προσπαθεί να πει «Α, το μετάνιωσα» ή κάποιος άλλος προσπαθεί να το αξιοποιήσει πάρα πολύ. Ξαναλέω, δεν το βάζω σε αυτή την περίπτωση. Αλλά λέω ότι η βία είναι βία. Δεν έχει μετά. Τραβιέται μια γραμμή και λέει βία. Εδώ, ας πούμε, η κυρία Πολυζογοπούλη κάνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Λέει ότι εγώ ήμουν στην κατάσταση που ήμουν και ήρθαν στο σπίτι, στείνοντας μου παγίδα και νόμιζαν ότι λείπω, γι' αυτό μπήκαν με το κλειδί. Γιατί αν ήθελαν κάτι άλλο, αν ήθελαν ρούχα ή ό,τι άλλο, θα μου χτυπάγαν το κουδούνι να ανοίξω. Γιατί μπήκαν με το κλειδί? Γιατί εγώ είχα μιλήσει πριν, είχα πει ότι δεν θα είμαι στο σπίτι, θεωρούσαν ότι δεν έχω γυρίσει, λέει το περιβάλλον της κυρίας Πολυζογοπούλου, επαναλαμβάνω. Δεν είναι δική μας ισχυρισμή. Και μπήκαν για να πάρουν κρυφά το αυτοκίνητο. Και μπήκαν να πάρουν κρυφά το αυτοκίνητο, το οποίο δεν είχε ψάξει η αστυνομία. Αυτό από μόνο του είναι ένα σοβαρό ζήτημα, γιατί εγείρει θέματα και επί της έρευνας ενός
εγκλήματος, το ξαναλέω με την νομική έννοια του όρου, το οποίο στα δικαστήρια θα κριθεί ακόμα και αν πρέπει να μείνει στην κατηγορία του κακουργήματος ή να πέσει. Και σας έχουμε ακούσει, κύριε Παπαδόπουλε, που λέτε στα δικαστήρια μπορεί να μεταβληθεί η κατηγορία. Όταν δεν υπάρχει πλήρης εικόνα, και το δικαστήριο δεν είναι εύκολο να κρίνει. Τέλος πάντων, ας πάμε στο τρίτο κομμάτι. Θέλω να πάμε στο τρίτο κομμάτι. Να ακούσουμε, να δούμε την Άσπα ξανά. Πες μας, Άσπα. Νίκο, στο τρίτο κομμάτι θα ακούσουμε για έναν συνεργάτη του γραφείου, ο οποίος φαίνεται να έχει κομβικό ρόλο στην υπόθεση. Είναι ο συνεργάτης που είχε πάει στο σπίτι της κυρίας Πολυζωγοπούλου μαζί με την πρώην σύζυγο, αλλά και την κόρη του κυρίου Λίτρα εκείνο το βράδυ. Θα ακούσουμε το περιβάλλον της κυρίας Πολυζωγοπούλου να λέει ότι κάποιες ημέρες πριν ο συγκεκριμένος συνεργάτης είχε στείλει μήνυμα στην ίδια και της έλεγε να μην καταθέσει. Λέει, εξηγεί και το λόγο που εκείνη την ημέρα τρόμαξε τόσο πολύ όταν τον είδε να πηγαίνει στο σπίτι. Εδώ τώρα μπαίνουμε πίσω στο πιο κομβικό σημείο της ιστορίας. Δηλαδή, υπάρχει στο γραφείο ένα πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο έχει παίξει ρόλο στην ιστορία. Γιατί καταγγέλει το περιβάλλον της κυρίας Πολυζωγοπούλου ότι ο άνθρωπος αυτός εμένα μου είπε να μην καταθέσω εναντίον του Απόστολου Λίτρα. Και ξαφνικά, χωρίς να έχει ρόλο στην υπόθεση, δεν είναι στην ομάδα των υπερασπιστών του Λίτρα, τον είδα να μπαίνει μαζί με την κόρη από τον πρώτο γάμο και την πρώην σύζυγο με κλειδί μέσα στο σπίτι μου. Και θεωρώ ότι ο ρόλος του είναι περίεργος. Λέει το περιβάλλον της κυρίας Πολυζωγοπούλου. Ήξερε όμως η κυρία Πολυζωγοπούλου ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έκανε και φραστικό επεισόδιο μπροστά στον αστυνομικό εκεί πέρα, ήταν ο εξ απορρίτων στο γραφείο του κυρίου Λίτρα. Ήταν το δεξί του χέρι. Το ήξερε. Λίτρα. Για να ακούσουμε. Η Σοφία εκείνη τη μέρα που πήγαν στο σπίτι κατάλαβε ότι τη την στείνουν, γι' αυτό έπαθε και την κρίση πανικού. Μιλούσε με όλα τα παιδιά του γραφείου και της έστελναν μηνύματα «Κυρία Σοφία, μη σας νοιάζει τίποτα, κοιτάξτε να αναρρώσετε, εμείς είμαστε εδώ». Ζήτησε από τη γραμματέα τους να αλλάξει τους κωδικούς της κάρτας για να μην τους έχει ο συνεργάτης της. Αυτό έγινε την ημέρα που έγινε η ομαδική στο Viber και έλεγαν για τους απλήρωτους λογαριασμούς. Την πρώτη ημέρα που η Σοφία ήταν σε κατάσταση σοκ στο σπίτι της, πήγε συνεργάτης του γραφείου και της έλεγε «Μην καταθέσετε, κυρία Σοφία, θα τον καταστρέψετε». Υπάρχουν και μάρτυρες που ήρθαν την ώρα που τα έλεγε αυτά και τον άκουσαν. Καταλαβαίνετε πως ένιωσε όταν μπούκαρε αυτός ο άνθρωπος στο σπίτι της. Αυτό είναι τραμπουκισμός. Είναι δυνατό να γράφει για το θύμα που έχει υποστεί αυτό που έχει υποστεί, αφήστε τα ξεκατηνιάσματα. Τα κατάχματα τα μεταφράζει σε ξεκατηνιάσματα ο συνεργάτης. Άρα με αυτό όλο βλέπουμε γιατί έχει επικεντρωθεί, θα έλεγα, το ενδιαφέρον της κυρίας Πολυζωγοπούλου, η αντίδρασή της, για να το πω πιο σωστά, στο πρόσωπο αυτού του προσώπου, του συνεργάτη του γραφείου. Θεωρεί δηλαδή ότι προφανώς έχει πάρει το μέρος του Απόστολου Λίτρα από την αρχή, προσπαθεί να μην πάρει έκταση ιστορία, να μην δοθεί κατάθεση και μετά ίσως σταλμένος από το Λίτρα είναι ο άνθρωπος ο οποίος φτιάχνει αυτό το group στο Viber, να το θυμίσουμε έτσι. Δηλαδή από αυτόν ξεκινάει όλο αυτό το group που έγινε τα μηνύματα και θα έρθει και εφορία και το ένα και το άλλο. Έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα. Για συνέχεια, Άσπα. Τώρα, Νίκο, θα ακούσουμε για τη σχέση που έχει μέχρι σήμερα με τα παιδιά του κυρίου Λίτρα, η σύζυγός του. Όπως λέει η ίδια, μέχρι και σήμερα, όπως λέει το περιβάλλον της, μέχρι και σήμερα τα παιδιά πηγαίνουν στο σπίτι της κανονικά, έχουν καλές σχέσεις και απαντάει για πρώτη φορά το περιβάλλον σχετικά με το ταξίδι στην Κύπρο. Το ταξίδι στην Κύπρο που ακούγαμε ότι έπρεπε να γίνει άμεσα δεν επήγε, όπως λέει το περιβάλλον, αλλά αντίθετα ακόμη δεν έχουν βγει καν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχει δώσει η δεύτερη κόρη του κυρίου Λίτρα. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί υπόθηκε ότι, και αυτό υπόθηκε από την πλευρά Λίτρα, ότι η κόρη πήγε τη δεύτερη μέρα γιατί έπρεπε να πάρει κάποια χρήματα να κάνει ένα ταξίδι στην Κύπρο για σπουδές. Προγραμματισμένο, όπως προγραμματισμένο. Είπα. Η κυρία Πολυζωγοπούλου λέει στο σπίτι δεν είχαμε πολλά λεφτά και λέει και κάτι άλλο. Η κόρη του Απόστολου Λίτρα από τον πρώτο του γάμο είναι οικονομικά απολύτως εξασφαλισμένες. Προφανώς για να το λέει έτσι και να έχει και αυτή την πολύ καλή σχέση που όλοι ομολογούν και ο ίδιος ο Λίτρας είπε ότι μεγάλωσε τα παιδιά μου από τον πρώτο μου γάμο σαν να ήταν δικά της παιδιά, δηλαδή εκθιάζεται η κυρία Πολυζωγοπούλου για τη συμπεριφορά της. Όταν λέει λοιπόν ότι οικονομικά τα παιδιά είναι εξασφαλισμένα, προφανώς είναι κάτι που δεν το ξέρουμε εμείς και δεν έχουμε λόγο να το ξέρουμε, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία τα έχουν εξασφαλίσει αυτά τα παιδιά. Για να το ακούσουμε.
Ακόμα και στην κατάσταση που ήταν, η Σοφία προσπαθούσε να προστατέψει τα παιδιά του που δεν φταίνε. Η Σοφία τα βλέπει κάθε μέρα τα παιδιά. Δεν θα τα αδικούσε ποτέ. Εκείνη τα έχει μεγαλώσει. Τα έχει σαν παιδιά της. Είναι αδέρφια του παιδιού της. Ό,τι μπορεί να κάνει για να τα βοηθήσει θα το κάνει. Δεν θα τα αφήσει στο έλεος. Το γεγονός ότι προβάλλεται από την άλλη πλευρά ότι ήταν επίγον το ταξίδι της μικρής κόρης στην Κύπρο δεν αληθεύει, καθώς ακόμη δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα των εξετάσεών της. Να πω μια φορά το διαγωνισμό μας, γιατί έχουμε πάρα πολύ. Το έχουμε χάσει, είναι λογικό, γιατί νομίζω μια σημαντική εξέλιξη όλα αυτά που ακούτε. Θυμηθείτε λοιπόν ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας κανονικά, έστω και αν δεν τον λέμε. Ο διαγωνισμός, ο οποίος περιλαμβάνει δύο πράγματα. Από τη μια μεριά, το μεγάλο δώρο της Παρασκευής, τα 20.000 ευρώ. Παρότι η εβδομάδα έχει μία μέρα λιγότερη για τις εκπομπές μας, κρατάμε το δώρο σε αυτό το τόσο ψηλό επίπεδο, 20.000 ευρώ. Και όσοι δηλώσετε τις συμμετοχές σας σήμερα για αυτά τα 20.000 ευρώ, θα διεκδικήσετε και το πακέτο του Shopflix, που είναι ένα iPhone 15, τα AirPods τρίτης γενιάς, τα ακουστικά του, αυτές οι ψηρούλες, και το Apple Watch της σειράς 9. Όλα αυτά λοιπόν τα διεκδικείτε όσοι σήμερα είτε τηλεφωνήσετε στο 14848 και πείτε το ονοματεπώνυμό σας. Οι συμμετοχές είναι ελεύθερες, κάνετε όσες θέλετε και όσες μπορείτε, είτε στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο 19200, όπου γράφετε το ονοματεπώνυμό σας με το μη ε μπροστά. Κάθε συμμετοχή ξεχωριστή μπαίνει και στις δύο κληρώσεις. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, Άσπα, γιατί έχουμε συνέχεια στα οικονομικά. Ακριβώς, Νίκο, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, έχουν υποθεί πάρα πολλά για τα οικονομικά. Αυτό που λέει το περιβάλλον της Σοφίας Πολυζωγοπούλου είναι ότι είναι μια γυναίκα η οποία δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ, μεγάλωσε το παιδί της ουσιαστικά μέσα στο δικηγορικό γραφείο και είχε ξεκινήσει με τον κύριο Λίτρα όταν ήταν οι δυο τους μόνο στο γραφείο, σε ένα μικρό γραφείο. Είναι το γραφείο που πρόκειται να βγει σε πληστηριασμό. Δεν είναι άγνωστο πληστηριασμό. Προσέξτε τώρα, γιατί αυτό έχει σημασία. Και τουλάχιστον εγώ δεν το ήξερα. Το περιβάλλον της κυρίας Πολυζωγοπούλου λοιπόν λέει, δεν ήμουνα εγώ μια άσημη δικηγόρος και ο Λίτρας ο μεγάλο δικηγόρος, όταν πριν από μια δεκαετία και παραπάνω βρεθήκαμε και άρχισαμε να έχουμε την κοινή μας ζωή. Ο Λίτρας τότε ήταν ένας δικηγόρος χαμηλά και ανερχόμενος, και το γραφείο που είχαμε μαζί ήταν αυτό το μικρό γραφείο στην Μπενάκη, αν θυμάμαι καλά τη διεύθυνση. Εμμανουήλ Μπενάκη. Όπου τώρα έχει βγει σε πληστηριασμό. Άρα, λέει με τον τρόπο της, αυτά που έκανε ο Λίτρας τα κάναμε μαζί. Ήμουν και εγώ εκεί και χτίσαμε αυτήν την, όπως λέω, συνεργάτη της που τώρα έχει προκαλέσει την ενόχλησή της, την αυτοκρατορία που χτίσαμε. Να τα ακούσουμε. Η Σοφία τον Αποστόλη το γνώρισε όταν ήταν στο πρώτο γραφείο, σε αυτό που πρόκειται να γίνει κατάσχεση. Ήταν μόνο οι δυο τους τότε, στα 30 τετραγωνικά. Δεν είναι καμία που τον βρήκε τώρα για να του φάει τα λεφτά. Τα παιδιά του είναι πλήρως εξασφαλισμένα και πολύ παραπάνω εξασφαλισμένα από ότι είναι το παιδί του με τη Σοφία, και αυτό ήταν προτεραιότητα και πρωτοβουλία της ίδιας. Δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχει ένα σπίτι στο όνομά της, το οποίο είναι για το παιδί που έχει μαζί της. Αυτό το έχουν συμφωνήσει από πριν. Ούτε στην εγκυμοσύνη της δεν κάθισε μία μέρα, ούτε στην εγκυμοσύνη της δεν έλειψε. Εκεί κόντεψε να γεννήσει. Μεγάλωσε μέσα στο γραφείο το παιδί. Μάλιστα. Ξαναλέω ότι είναι πράγματα που δεν τα έχουμε ξανακούσει από την πλευρά του περιβάλλοντος της κυρίας Πολυζωγοπούλου, και λέει ότι τα δύο παιδιά του Απόστολου Λίτρα από το πρώτο του γάμο είναι πιο πολύ εξασφαλισμένα από ότι είναι το δικό τους παιδί, αλλά και τα τρία. Και υπονοεί οικονομικά, να υποθέσω. Προφανώς, ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει ένα τελευταίο απόσπασμα να το ακούσουμε αυτό και αυτό, για να δούμε και τον κύριο Παπαδόπουλο ξανά. Για πες μας, Άσπα. Νίκο, το απόσπασμα αυτό αφορά τους πληστηριασμούς. Θα ακούσουμε ότι η διαταγή πληρωμής για το σπίτι είχε δοθεί πολλά χρόνια πριν γνωρίσει καν την κυρία Πολυζωγοπούλου. Είναι μια δικαστική διαμάχη, όπως λέει το περιβάλλον της, η οποία διαρκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και υπάρχουν μάλιστα ανακόψει τρεις φορές. Μιλάμε για τον πληστηριασμό, ο οποίος πρόκειται να γίνει αύριο, το σπιτιού αυτό που μένει η πρώην σύζυγος Λίτρα. Η διαταγή πληρωμής βγήκε πριν καν γνωρίσει τη Σοφία. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει μια μεγάλη δικαστική διαμάχη με την τράπεζα, γιατί υπήρχε μια διαφωνία για την καταγγελία της σύμβασης, αν ήταν νόμιμη ή όχι. Έχει ανακόψει αυτό τον πληστηριασμό τρεις φορές. Να δούμε και τον κύριο Παπαδόπουλο τώρα, για να ακούσουμε τα σχόλια σας, κύριε Παπαδόπουλο, επί αυτών. Εμένα θα μου επιτρέψετε να μείνω σταθερός στην αρχική μου θέση, ότι είναι ζητήματα τα οποία άπτονται της αυστηρά προσωπικής σφαίρας
των εμπλεκομένων προσώπων. Θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι κατά την άποψή μου και όπως λέγεται μεταξύ των νομικών όλων των κλάδων και όλων των επιπέδων, η καλύτερη δικαστική απόφαση είναι χειρότερη από τον χειρότερο δικαστικό συμβιβασμό. Θα έλεγα ότι με την ευθύνη και των ιδίων των εμπλεκομένων προσώπων βλέπουμε έναν επικοινωνιακό πόλεμο ο οποίος έχει κηρυχθεί μεταξύ τους και οδηγεί σε μια διαδικασία ενώπιον της οθόνης στην οποία ο καθένας προβάλλει και προσπαθεί να υποστηρίξει τα δικά του επιχειρήματα. Εγώ πάντως θα συμπλήρωνε και κάτι άλλο. Το είπα και πριν, αλλά θέλω να το ξαναπώ ότι μετά από ένα τέτοιο βίαιο επεισόδιο το οποίο καταλήγει σε μια κατηγορία σε κακουργηματικό βαθμό και μετά όλη την έκταση που παίρνει, την πολιτική, την επιστημονική, την δικαστική. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι και η επόμενη μέρα ως προς τα θύματα. Έτσι. Μην το αμελήσουμε ή μην το ανακάγουμε μόνο σε μια ιστορία διαμάχης ή επικοινωνιακή. Όχι. Αυτή γίνεται ένα θύμα. Καταδεικνύεται όμως και κάτι άλλο εδώ. Ο χειρισμός της επόμενης μέρας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τι καταγγέλει αυτή η γυναίκα, το περιβάλλον αυτής της γυναίκας, τι λέει σήμερα. Και δεν είναι να το πετάξουμε, ούτε να το θεωρήσουμε μια προσωπική τους αντιπαράθεση. Λέει ότι εγώ δέχτηκα την επίθεση και πήγα να μου τη στήσουν μετά, κανονικά. Και πήγα να μου τη στήσει ένας άνθρωπος μέσα από το γραφείο. Κύριε Βαγγελάτο, μου επιτρέπετε ένα λεπτό. Για να πάμε to the point, γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Ωραία όλα αυτά. Αυτά που τώρα έβγαλε η εκπομπή είναι πραγματικές αποκαλύψεις και ουσιαστικές αποκαλύψεις. Αλλά όμως από πίσω από την κουρτίνα κρύβουν και κάτι άλλο. Λένε ότι αυτή η κακοποιημένη γυναίκα, η οποία παραλίγο να πεθάνει από τα χτυπήματα μέσα στη Φεράρι, θα έπρεπε συμπληρωματικά να πει μερικά πράγματα ακόμα για να διευκρινιστούν και άλλες πτυχές. Θα έπρεπε να πει πρώτα απ' όλα τι έχει με το μυαλό της ότι ενδεχομένως γινόταν με τη Φεράρι. Πρώτον. Δεύτερον, ποιος ήταν ο βασικός ο λόγος. Ποιος ήταν ο βασικός ο λόγος που ο Λίτρας πήγε να τη σκοτώσει. Έφαγα το ξύλο και ήρθε κάποιος να μου πει μη μιλήσεις. Άστο να περάσει ναι. Και μετά έγινε μια προσπάθεια. Αυτό δεν είναι ύποπτο. Πάρα πολύ. Ναι, μπορεί όχι. Αλλά μένω περισσότερο στο ότι αυτή η γυναίκα κάνει μια σοβαρή καταγγελία και λέει: εγώ που είμαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, μετά υπήρξα και θύμα πιέσεων για να μην μιλήσω και ενδεχομένως σχεδίου για την ηθική μου εξόντωση. Οι πιέσεις δεν τις συζητάμε, αξιολογήθηκαν και είναι στη φυλακή ο Λίτρας. Επειδή έχουμε μια εξέλιξη σοβαρή που προέκυψε τώρα. Κάντε μια διακοπή, γιατί τώρα αυτό που έγινε θα ζητήσω να το σχολιάσει και ο κύριος Παπαδόπουλος. Ξέραμε, το λέγαμε μέχρι πριν από δευτερόλεπτα, ότι αύριο το πρωί θα γινόταν ο ηλεκτρονικός, γιατί έτσι γίνονται, πληστηριασμός του περιβόητου σπιτιού. Στο πάτημα Χαλανδρίου. Στο πάτημα Χαλανδρίου. Του σπιτιού που μένει η πρώην σύζυγος. Και είχαμε παρουσιάσει και τα στοιχεία για τον πληστηριασμό. Μάλλον δεν θα γίνει αυτός ο πληστηριασμός και είναι κάτι που προέκυψε τώρα αυτό. Θέλω να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο τον Φιλιππίδη. Για να μας πεις, Νίκο, τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Λοιπόν, πολύ απλά. Εκεί στην ιστοσελίδα e-auction είναι εκεί που ανεβαίνουν όλοι και γίνονται οι πληστηριασμοί. Υπάρχουν οι προγραμματισμένοι, οι οποίοι αναφέρεται ότι είναι ανερτημένοι και υπάρχει ημερομηνία πραγματοποίησης τους. Υπάρχει όταν αλλάζει ο χαρακτηρισμός από κάτω, μένει η ημερομηνία, σε αναστολή. Μάλιστα. Εδώ και λίγη ώρα για το ακίνητο Λίτρα στο πάτημα Χαλανδρίου, η μεζονέτα που ήταν προγραμματισμένη εδώ και αρκετές εβδομάδες να βγει στον πληστηριασμό για μια διαταγή πληρωμής ύψους 200.000 ευρώ. Άρα κάτι μεσολάβησε, Νίκο, από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι πριν από λίγο, κάπου στο μεσοδιάστημα, και ανέστειλε τον πληστηριασμό. Κάποιο γεγονός έχει γίνει. Η αιτιολογία ποια είναι? Είναι το πιθανό δεν αναφέρεται, αλλά συνήθως οι μη αναστέλλονται μετά από δικαστήριο, μετά από ασφαλιστικά μέτρα τα οποία κάνει ο παλιός ιδιοκτήτης, ο οποίος διαφωνεί και ζητάει ακόμα λίγο χρόνο από το δικαστήριο. Υπάρχει περίπτωση να αυτό να γίνεται. Μπορεί να ρυθμίσει και ο Φιλή. Από την ίδια την εταιρεία, νομίζω η Duvalio είναι, αν θυμάμαι καλά, που έχει βγάλει το σπίτι στον πληστηριασμό. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Όχι, είναι από τη ΣΕΠΑΛ. Α, η ΣΕΠΑΛ, συγγνώμη. Από τη ΣΕΠΑΛ είναι ακριβώς. Να μην έχουμε λάθος. Λοιπόν, να το ξαναπώ.
Υπάρχει περίπτωση η ίδια η εταιρεία να είπε ότι εξαιτίας όλων αυτών των εξελίξεων δεν θέλω να κάνω τον πληστηριασμό τώρα για να αποφύγω το θόρυβο ή την ένταση, ή πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε δικαστική παρέμβαση για να ανασταλεί ο πληστηριασμός? Δεν έχει τέτοιο προηγούμενο να έχει αναστείλει από μόνη της η εταιρεία. Συνήθως το επιδιώκει, είναι, πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα πολύ προχωρημένο στάδιο αυτού που λέμε της δικαστικής παύλα μέσω πληστηριασμού, διεκδίκησης χρημάτων που οφείλονται σε εταιρεία. Είναι πολύ προχωρημένο στάδιο όταν πλέον έχουμε φτάσει ένα 24ωρο πριν. Άρα χωρίς να ξέρουμε. Αυτό συνήθως γίνεται από δικαστήριο. Άρα δεν υπάρχει και ορίζοντας. Χωρίς να ξέρουμε, γιατί να πούμε αυτά που ξέρουμε, σας είπαμε τι λέει το περιβάλλον της κυρίας Πολυζογόπουλου, τα ξέρουμε. Αυτό τώρα δεν το ξέρουμε. Εικάζουμε ότι πιθανώς έχει υπάρξει κάποια δικαστική κίνηση από την πλευρά της πρώην συζύγου του κυρίου Λύτρα, εικάζουμε, το τονίζω, η οποία δίνει μια παράταση στο να μην εκπληστηριαστεί το σπίτι. Άρα γίνονται νομικές κινήσεις. Ακριβώς. Η αναστολή δίνεται, χορηγείται υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν δύο στόχους. Ο ένας είναι, αν υπάρχει ενδεχόμενο να προφανώς να δώσουν χρόνο στον οφειλέτη, προκειμένου είτε να αποπληρώσει ένα μέρος της οφειλής του, είτε να το ρυθμίσει, είτε κατατείνουν στην αποφυγή της κατακύρωσης του κατασκευμένου. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Ασύμφορη, ναι. Παρακαλώ. Είναι η πεπατημένη που έχει ακολουθήσει ο κύριος Λύτρας με την Εμμανουήλ Μπενάκη, η οποία έχει βγει 10 φορές στο σφυρί και έχει ακυρωθεί? Είναι υπευαθμένη να σας απαντήσω εγώ, κύριε Παλάσκα, γιατί ο Νίκος ίσως να μην το ξέρει. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του περιβάλλοντος της κυρίας Πολυζογοπούλου που παρουσιάσαμε νωρίτερα, έχουν γίνει άλλες 3 φορές προσπάθειες να βγει το σπίτι στον πληστηριασμό και έχει υπάρξει ανακοπή του πληστηριασμού. Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή εδώ είναι η τέταρτη στην πραγματικότητα. Είναι η τέταρτη. Γιατί η Μπενάκη έχει 10 τέτοιες. Ναι, η Μπενάκη έχει ψηλό τμήμα και αυτό το βγαίνει. Εδώ είναι η τρίτη φορά που προφανώς με κάποια, κύριε Παπαδόπουλε, εσείς ίσως μπορείτε περισσότερα να μας πείτε, με κάποια δικαστική παρέμβαση αναστέλλεται ο πληστηριασμός επί του παρόντος, έτσι. Επί του παρόντος, κοιτάξτε, η σκοπιμότητα αυτών των εταιριών είναι να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα τα οποία οφείλονται. Έτσι. Άρα λοιπόν, έστω και η καταβολή ενός μέρους της συνολικής οφειλής, πολλές φορές έχει ως συνέπεια την συνενετική, με κοινή απόφαση των δύο πλευρών, αναβολή του. Το να πάει κάποιος, ας πούμε, για ένα χρέος 200-250 χιλιάρικα και να πει, προφανώς δίνοντας ένα αξιόλογο ποσό, δεν είναι να πάει να πει πάρτε 1000 ευρώ για ένα χρέος. Ή κουρεύοντας το χρέος. 250 χιλιάρικα, αλλά πάρτε ένα ποσό. Δεν το ξέρω τώρα, λέω. Τα ίδια τα funds πολλές φορές το χρέος το κουρεύουν όταν υπάρχει θέληση από αυτόν που χρωστάει να κάνει ολική αποπληρωμή. Πάντως υπάρχει κάποια παρέμβαση. Και η σημαντική κουβέντα είναι η θέληση, η διαφαινόμενη θέληση του οφειλέτη να δώσει χρήματα. Όταν φανεί κάτι τέτοιο, αλλάζει τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις και η στάση του φαντ ή μια οποιοδήποτε άλλο φορέα έχει να παίρνει τα χρήματα. Καινούργια σημαντική εξέλιξη. Ο Νίκος νομίζω κάτι πήγε να πει και τον κόψαμε. Νίκο. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι πράγματι να καταβάλει ένα μέρος των οφειλόμενων και να κερδίζει με αυτόν τον τρόπο χρόνο. Ο άλλος είναι να επικαλείται διαδικαστικά ζητήματα, να μην καταβάλει απολύτως τίποτα και να συνεχίζει να εκκρεμεί η υπόθεση μένοντας προφανώς θέματα τυπικά, τυπικά νομικά του, και για το ίδιο σπίτι, σπίτι το οποίο είναι κατασχεμένο. Έχει γίνει 3 φορές αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω πολύ και τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Παλάσκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα μου επιτρέψετε να το επαναλάβω. Αυτά τα οποία ακούσατε από το περιβάλλον της κυρίας Πολυζογοπούλου τα θεωρώ πολύ σοβαρά. Και τα θεωρώ πολύ σοβαρά όχι γιατί μπορώ να τα εντάξει κάποιος έναν επικοινωνιακό πόλεμο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτή είναι μια προσωπική τους αντιπαράθεση. Είναι γιατί πράγματα που λέει το περιβάλλον της κυρίας Πολυζογοπούλου αφορούν το πώς μεταχειρίζονται κάποιοι μια γυναίκα μετά από ένα δραματικό περιστατικό. Και ακούσατε ότι το περιβάλλον της κυρίας Πολυζογοπούλου μιλάει για παγίδες που τις έστησαν. Πολύ καλοδουλεμένες παγίδες. Με συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους και κατονομάζει. Λοιπόν, τώρα. Πεντακρύπως να πω μια ακόμα φορά τελευταία τον διαγωνισμό μας. Όχι τελευταία, λάθος. Μια